Ενδεσιμολογιότατε πατέρα Χριστοφόρε, εκπρόσωπε του Ενδοδημοκρατάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου Δεύτερου. Σεβαστέ πατέρα Πέτρο, εκπρόσωπε του Καθολικού Επισκόπου Σύρου. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Έπαρχε Μήλου, κύριε Χωρικέ Αντιδήμαρχε Ποσειδονίας, κύριε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, κύριε Διοικητά της Προκεχωρημένης Ναυτικής Βάσης Σύρου, λοιποί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Επίτιμε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων και πολιτιστικών συλλόγων του νησιού, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου, αγαπητά μας μέλη, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή αδελφοποίησης των Πολιτιστικών Συλλόγων Ποσειδονίας και Σύφνου και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσουμε το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την παραχώρηση της έπαυλης Τσιροπινά και τον Λογογραφικό Χορευτικό Όμιλο «Η Σοφία της Παράδοσης» για τη συμμετοχή του στην εκδήλωσή μας. Επίσης, τα μέσα επικοινωνίας που καλύπτουν την εκδήλωση και το κατάστημα Κορές για τη χορηγία του. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με τις ομιλίες των Προέδρων των δύο Συλλόγων. Στη συνέχεια θα απευθυνθούν χαιρετισμοί από τους προσκεκλημένους και θα αναγνωστεί το πρωτόκολλο αδελφοποίησης που θα υπογραφεί αμέσως μετά. Κατόπιν της ανταλλαγής των εθιμοτυπικών δώρων, θα χορέψουν για εσάς οι χορευτικές ομάδες του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «Η Σοφία της Παράδοσης» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου. Η εκδήλωση θα κλείσει με τραγούδια από την ορχήστρα μας, αποτελούμενη από τους Πέτρο Παλαιολόγου, Ελπίδα Γαβ και Σιδερίδα Τζέντα. Στο σημείο αυτό, θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Νταλαχάνη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας. Να μου επιτρέψετε για οικονομία χρόνου να παραλείψω τις προσπονήσεις. Αγαπητοί μας φίλοι, Προεδρείο και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου, σας καλωσορίζουμε στη Σύρο και στην Ποσειδονία. Με αφορμή τη σημερινή τελετή αδελφοποίησης των δύο πολιτιστικών συλλόγων μας, και σας ευχαριστούμε θερμά που αποδεχθήκατε την πρότασή μας για την πραγματοποίησή της. Η ιδέα της πρότασης για αδελφοποίηση των δύο συλλόγων γεννήθηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, όταν βρεθήκαμε στη Σύφνο για 11η συνεχή χρονιά, καλεσμένη από εσάς, για να συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμετές, εκπροσωπώντας το νησί της Σύρου. Οι δεσμοί που ενώνουν τους συλλόγους μας όλα αυτά τα χρόνια, η αγαστή μας συνεργασία, τα κοινά βιώματα, οι προβληματισμοί, οι σκοποί, αλλά και οι στόχοι που πηγάζουν από την υποχρέωσή μας να διατηρούμε, να διαφυλάττουμε, μα και να εμπλουτίζουμε τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των περιοχών μας, αποτελούν από μόνα τους στοιχεία ικανά στο να θεωρούμε πως η αδελφοποίηση αυτή δεν θα παραμείνει μόνο μια τυπική διαδικασία, αλλά θα είναι η απαρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσά μας, με ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών που θα συμβάλλουν στην πολιτιστική άνοδο και καθιέρωσή μας. Αυτές οι ανταλλαγές ιδεών, η πραγματοποίηση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, η προβολή αλλά και ενδυνάμωση της φιλίας μεταξύ των ανθρώπων των συλλόγων μας, είναι η βάση για την αδελφοποίηση αυτή. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή θα κληθούν να διαδραματίσουν τα επόμενα χρόνια ιδίως τα νεαρά μέλη μας, με την ενεργό συμμετοχή τους στις κοινές μας δραστηριότητες, αναβιώνοντας έτσι και διατηρώντας την πολιτιστική μας παράδοση, η οποία διακρίνεται για τα κοινά της στοιχεία. Μια νέα εποχή ξεκινάει σήμερα για την ιστορία των συλλόγων μας και είμαστε σίγουροι πως θα φέρει μόνο θετικά αποτελέσματα για εμάς, δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε οι επόμενες γενιές να καταφέρουν πολλά περισσότερα από όσα εμείς. Υπογράφουμε λοιπόν σήμερα το πρωτόκολλο αδελφοποίησης των συλλόγων μας, δίνοντας την υπόσχεση αυτή να μην περιοριστεί στο τυπικό της μέρος, αλλά να υπάρξει ουσιαστική και αναλύωτη στο διάβα του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρία Ναδάλη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου.
Ενδεσιμολογιότατε πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σεβαστέ πατέρα της Καθολικής Εκκλησίας, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Έπαρχε, κυρίες και κύριοι πρόσωποι της Περιφερειακής, της Δημοτικής Αρχής και των Τοπικών Φορέων, αγαπητέ πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας Ποσειδών. Είμαι λίγο συγκινημένη και θα προσπαθήσω ώστε να το καλύτερα να διαβάσω αυτά τα λίγα λόγια που έχω γράψει. Ήταν το καλοκαίρι του 2007, τότε που ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ύπνου, ξεκινώντας δειλά-δειλά την πρώτη προσπάθεια να καλέσει τα Κυκλαδονίσια στη Ύπνο και να στρώσουν μαζί το γιορτινό τραπέζι του Τσελαμεντέ. Μετά από μια σύντομη διερεύνηση, πήραμε την πληροφορία ότι η πρόσκλησή μας για το νησί της Ήρου θα μπορούσε να απευθυνθεί σε έναν από τους πλέον δραστήριους και αποδοτικούς συλλόγους, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδονίας Ποσειδών. Έτσι και έγινε. Η πρόσκληση έφυγε. Και η άμεση αποδοχή της ήταν για μας μια πραγματικά χαρμόσυνη είδηση. Ο Μάρκος Ρούσος, η Ελπίδα, ο Αντώνης και η Τέτα Πρίντεζη, ο Πέτρος και η Άννα Ρούσου ήρθαν στις αρχές του Σεπτέμβρη στη Σύπνο, φέροντας μαζί τους όχι μόνο τις γεύσεις του τόπου σας, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα το ζεστό τους βλέμμα, το αυθόρμητο χαμόγελο, τη διάθεσή τους να γίνουν συνοδοιπόροι στο πιλωτικό και τόσο δύσκολο εγχείρημά μας. Και ήταν αρκετές οι τέσσερις μέρες φυσικής γνωριμίας για να καταλάβουμε ότι δεν αποκτήσαμε μόνο άξιους συνεργάτες, αλλά και νέους πολύ καλούς φίλους. Από τότε και για 10 ολόκληρα χρόνια, ο Μάρκος, η Ελπίδα, ο Αντώνης, η Τέτα, ήταν πάντα εκεί σε μια δυναμική συμμετοχή που ενισχυόταν από επίσης άξια μέλη και άλλων πολιτιστικών συλλόγων της Ήρου, του Φίνικα, του Γαλισσά, της Βάρης και βέβαια του Δήμου Ήρου Ερμούπολης και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ήταν εκεί για να μοιραστούμε την ίδια αγωνία για την επιτυχία της διοργάνωσης, την ίδια δυνατή αγάπη για τα νησιά μας, την ίδια έννοια για την προβολή της παράδοσης και του πολιτισμού. 10 ολόκληρα χρόνια για μας και για τους φίλους μας από τη Σύρο, γόνιμη συνεργασία και αληθινή φιλία. Με το δάκρυ στα μάτια την ώρα του αποχωρισμού στο λιμάνι. Με την καρδιά όμως γεμάτη αγάπη. Και φυσικά με την προσμονή της επόμενης συνάντησής μας. 10ο Φεστιβάλ της Κλαδικής Γαστρονομίας, το 2017. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδονίας εκπροσωπείται σε αυτό με τον νέο πρόεδρό του, Δημήτρη Ταλαχάνη, και νέα μέλη. Μια εξίσου δυναμική παρουσία με την ίδια δημιουργική διάθεση, με προθυμία, όραμα και στόχους. Νέοι καλοί φίλοι που ήρθαν να προσδεθούν στους παλιούς για να μεγαλώσει έτσι η όμορφη παρέα των Κυκλαδιτών, που ξέρει να χτίζει καλά θεμελιωμένες γέφυρες φιλίας και συνεργασίας και εργάζεται θελοντικά για το κοινό καλό. Λίγες κουβέντες καταφέραμε να πούμε μέσα σε ένα πλαίσιο μιας πολύ απαιτητικής διοργάνωσης. Μα ακούσαν για να καταλάβουμε ότι αξιόλογες συλλογικές προσπάθειες έχουν και άξιους συνεχιστές. Αγαπημένο Μάρκο, αγαπημένο Δημήτρη, αγαπητά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας Ποσειδών, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την αγάπη και την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια. Η τιμητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, λίγους μήνες πριν, για αδελφοποίηση του Συλλόγου μας, έρχεται να επισφραγίσει όχι μόνο μια μακρόχρονη και επικοδομητική συνεργασία, αλλά και βαθύς δεσμούς ψυχής. Έρχεται να ανοίξει νέους ορίζοντες και να δώσει περισσότερες ευκαιρίες κοινής πορείας για όλους όσους μοιραζόμαστε αγωνίες και οράματα για τα νησιά μας. Μας δίνεται την ευκαιρία να επισκεφτόμαστε συχνότερα την ερχόμενη των Κυκλάδων και εσείς στο νησί του Τσελεμεντέ, όχι μόνο το Σεπτέμβρη. Από σήμερα πλέον, τυπικά και ουσιαστικά, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που δεν μπορεί να χωρίσει τη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάρκος Ρούσος, επίτιμος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας, ο Ποσειδών. Thank you.
Καλησπέρα σας. Για οικονομία του χρόνου, προσφωνήσεις νομίζω ότι είναι γνωστές σε όλους. Καλησπέρα μου. Καλώς ήρθατε στην Σύρο, ο σύλλογος, ο πολιτιστικός της Σύφνου. Ένας συλλόγου που συνεργαστήκαμε εγώ τουλάχιστον για 10 συνεχή χρόνια, μεταφέροντας τις εμπειρίες μας και τις δράσεις μας στο νησί της Σύφνου. Μια μεγάλη μέρα σήμερα για τους δύο συλλόγους, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ποσειδονίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Σύφνου, βρίσκονται σήμερα εδώ στην έδρα του Πολιτιστικού Σύλλογου της Ποσειδονίας για ένα ευχάριστο γεγονός. Την αδελφοποίηση των δύο συλλόγων, που με κοινή τους απόφαση αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για περαιτέρω συνεργασία σε όλα τα επίπεδα πολιτισμού που έχουν ταχθεί να υπηρεστούν. Εσείς ενδιενώσει λοιπόν. Είναι έτοιμοι να μοιραστούν κοινούς σκοπούς και στόχους, όπως θεματική, κοινωνική και εκπολιτιστική ανάπτυξη των μελών και φυσικά αναβίωση και διατήρηση από τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις των νησιών μας. Όμως, οφείλω να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή για το πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία μεταξύ των δύο συλλόγων. Σεπτέμβριο 2007, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σύφνου είναι έτοιμος για μια μεγάλη εκδήλωση. Φεστιβάλ Κυκλαδίτικης Κουζίνας Νικόλαος Τσελεμεντές, με τη συμμετοχή των όμορων νησιών. Η πρόσκληση την τελευταία στιγμή φτάνει στο Προειδείο Ποσειδονίας και αμέσως μεταφέρεται στο Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδών. Η ανταπόκριση άμεση με προθεσμία 4 ημερών. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου τότε Μάρκος Ρούσος και Ελπίδα Ρούσου, Αντώνης και Τέτα Πρίντεζη, Πέτρος και Άννα Ρούσου. Το φιλόδοξο πρόγραμμα μπαίνει σε εφαρμογή. Τόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου, κατασκευή και παρουσίαση παραδοσιακών φαγητών και γλυκισμάτων από κάθε νησί και παρουσίαση στους ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες του νησιού. Μα όλα αυτά που θα γίνουν θα αναπτυχθεί κανείς, μα φυσικά στη μεγάλη πλατεία του Αρτεμόνα, ένα κεφαλοχώρι που αστράφτει από αθαλιότητα και αρχοντία, με τους γελάστους και καλούς συνάντους ανθρώπους, με μια ανοιχτή αγκαλιά και ένα δυνατό καλώς ήρθατε. Η παραδοσιακή μουσική του νησιού με το βιολί και το λαό του να ακούγεται σε κάθε γωνιά της πλατείας του Αρτεμόνα, λες και βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο πανηγύρι. Με χορευτές και χορεύτριες να χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς της Σύφνου και φυσικά μάγοι και μαγείρισες να ετοιμάζουν τα παραδοσιακά φαγητά και γλυκίσματα. Ένα τριήμερο γεμάτο από νησιώτικη παράδοση με τους διοργανωτές και συμμετέχοντες συλλόγους να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Τον επόμενο χρόνο το ραντεβού έχει φτάσει σε πολλά νησιά των Κυκλάδων και περισσότεροι σύλλογοι καταφάνουν στη Σύφνο με πολλές συνταγές αποσκευές τους. Η αρχή έχει πλέον γίνει και το νερό έχει μπει στα βλάκια. Η οργάνωση κάθε χρόνο και μεγαλύτερη, τα νησιά περισσότερα και οι επισκέπτες περισσότεροι. Το φεστιβάλ της Κυκλαδίτικης Κουζίνας Νικόλαος Τσελεμεντές έχει αποκτήσει πλέον διαχρονική μορφή, καθώς κάθε χρόνο όλα τα νησιά των Κυκλάδων και τα 24 σήμερα να βρίσκονται στη Σύφνο. Τα τελευταία χρόνια ξανασυμμετέχουν διάφοροι σύλλογοι από διάφορα μέρη της χώρας μας και ακόμη πιο πρόσφατα σύλλογοι από την Ευρώπη, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί στο φεστιβάλ της Σύφνου, μεταφέροντας τη δική τους κουλτούρα και παράδοση σε εμάς και αντίστοιχα την κυκλαδίτικη κουζίνα στις χώρες τους. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται μόνα τους. Ο δυναμικός από κάθε άποψη πολιτιστικός σύλλογος της Σύφνου, με το δυνατό του συμβούλιο και φυσικά την υπεδραστήρια και δυναμική πρόεδρο, την κυρία και ψυχή του φεστιβάλ φυσικά, την κυρία Μαρία Ναδάλη, προγραμματίζουν, οργανώνουν και υλοποιούν κάθε χρόνο και καλύτερα, με περισσότερο όγκο συμμετεχόντων αλλά και επισκεπτών, το 12ο για φέτος φεστιβάλ της Κυκλαδίτικης Γαστρονομίας της Νικόλαου Τσελεμεντές. Όλα αυτά τα χρόνια και ο Σύλλογος Ποσειδονίας με τον δικό του τρόπο έβαλε να ενθαρρύνει αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη καταρχήν του Διοικητικού Συλλόγου του Ποσειδών. Του Ποσειδών που έχουν εργαστεί για το φεστιβάλ, επίσης το Πολιτιστικό Σύλλογο της Βάλης και του Φίνικα, που με αντιπροσωπεία τους έχουν συμβάλει και αυτοί στην κατασκευή παραδοσιακών φαγητών και γλυκισμάτων.
Όμως θέλω να ευχαριστήσω μερικές κυρίες που σήκωσαν το βάρος της κατασκευής των φαγητών και γλυκισμάτων και δεσμάτων τα πρώτα χρόνια στο περίπτωρο της Ήρου. Όπως την κυρία Τέτα Πρίντεζη, την Ελπίδα Ρούσου, μετέπειτα Άννα Πρίντεζη, και από το σύλλογο της Βάρης την κυρία Ιωσήφινα Τεναξά και την υπεύθυνη διακόσμηση την κυρία Τερέζα Πρίντεζη. Επίσης τις εθελόντριες Αλίνα Παπαθανασοπούλου και Μαρία Ριγούτσου. Η γυναικεία παρουσία είναι πάντα απαραίτητη για την επιτυχία των εκδηλώσεων. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους πολιτικούς συλλόγους και τη ΣΥΦΝΟ και την πρόεδρο την κυρία Μαρία Ναδάρη για τη συνεργασία μέχρι σήμερα και το χορευτικό τμήμα του συλλόγου τους και ελπίζω ότι και στο μέλλον με την ίδια αγάπη θα συνεχίζετε τέτοιου είδους συνεργασίες. Στο Σύλλογο της Ποσειδονίας να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή κύριε Πρόεδρε του Πολιτικού Συλλόγου και εύχομαι πάντα τέτοιες επιτυχίες που προάγουν τον πολιτισμό μας και τη φιλοξενία μεταξύ των νησιωτών αλλά και του λαού μας γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο ενδεσιμολογιότατος πατέρας Χριστοφόρος Παπανικολάου, εκπρόσωπος... Ωραία, σειρά έχει ο κύριος Γιώργος Μαραντός, δήμαρχος Ήρου Δημοπόλησης. Καλησπέρα. Επιτρέψτε μου να παραβλέψω τις προσφωνήσεις, μιας που από τους προλαλήσαντες πραγματοποιήθηκαν πολύ μεγάλη ακρίβεια σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Δημοτυπίας. Θέλω να σας καλωσορίσω εδώ στην αίθουσα και ιδιαιτέρως επιτρέψτε μου να καλωσορίσω όλους όσους βρίσκεστε εδώ από το πανέμορφο και καθόλου αγαπητό νησί της Ήφνου για αυτήν την πολύ σημαντική τελετή αδελφοποίησης των δύο συλλόγων, δύο πολιτιστικών συλλόγων του Συλλόγου Ποσειδών της Ήρου αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου ΣΥΦΝΟΥ, οι οποίοι αποτελούν στολίδια για τα νησιά μας και όσον αφορά τον δικό μας σύλλογο, μιας που είμαι κοινωνός και γνωρίζω τις δραστηριότητές του, είναι ένα σύλλογος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη παράδοση προσφοράς, όχι μόνο στο πολιτισμικό και στο πολιτιστικό γύρνεσθε, αλλά σε μια ευρεία γκάμα αντικειμένων, έχει μια πολυδιάστατη δραστηριότητα, κοινωνική, τουριστική, αναπτυξιακή και φιλανθρωπική. Και εξ όσων γνωρίζω και ενημερώνομαι, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ήφνου με την εξαίρετη πρόεδρό του αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τα μέλη του Συλλόγου έχουν μια δραστηριότητα η οποία έχει αφήσει μια έτσι θα έλεγα πολύ όμορφη αίσθηση σε εμάς, σε όλες τις Κυκλάδες και σε όλο το Αιγαίο, διότι είναι ένας σύλλογος με μεγάλη εξωστρέφεια, με πολύ σημαντική δραστηριότητα. Δεν είναι μόνο το φεστιβάλ Ξελεμεντές στη Σύφνο, είναι πολλές οι δραστηριότητες, τις οποίες δεν σας κρύβω, κυρία Ναδάρη, παρακολουθούμε από κοντά και με τον εξαίρετο και καθόλου αγαπητό φίλο, συνάδελφο Ανδρέα Μπαμπούνη, ο οποίος μου είχε υποσχεθεί ότι θα είναι σήμερα εδώ, αλλά μου την έφερε την νύχτα, θα του πείτε τα παράπονα. Και πιστεύω ότι αυτή η τελετή αδελφοποίησης επί της ουσίας δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις πέραν της για τη σύσφυξη των σχέσεων των δύο συλλόγων, για μια περαιτέρω κοινωνική, πολιτισμική και πολιτιστική σύσφυξη των σχέσεων των δύο νησιών μας. Διότι η Σύρος και η Σύφνος έχουν σχέσεις πολύ στενές, έχουν σχέσεις πολύ αγαπητές και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα καταφέρει να φέρει τα νησιά μας ακόμα πιο κοντά. Θέλω επί την ευκαιρία να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσους και κατά το παρελθόν με την δράση τους, με την προσφορά τους, κατέστησαν αυτούς τους δύο συλλόγους τόσο αναγνωρίσιμους και τόσο σημαντικούς για τα νησιά μας, διότι ξέρετε ότι όπως και στη δημόσια διοίκηση, έτσι και στους συλλόγους υπάρχει συνέχεια. Είδαμε λοιπόν τον επιτιμή πρόεδρο, τον κύριο Μάρκο Ρούσο, ο οποίος μίλησε, καθώς επίσης και όλα τα προηγούμενα μέλη των δύο συλλόγων, οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα σε μια δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας, ιδιαίτερα στα τελευταία 10 χρόνια, που ξέρετε πολύ καλά ότι ο πολιτισμός πρεσβεύει αξίες, ο πολιτισμός υπηρετεί αξίες, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να κοιτάξουμε πιο αισιόδοξα το μέλλον, μπορούν να μας βοηθήσουν να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και νομίζω ότι αυτοί οι δύο σύλλογοι με την προσφορά τους έχουν αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους συλλόγους στα νησιά μας, αλλά και για άλλες συλλογικότητες με τον τρόπο που δουλεύουν, με τον τρόπο που συνεργάζονται σε ένα κλίμα ομόνοιας, ομοθυμίας, συνεργασίας και αυτό το παράδειγμα είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρετε
και μέσω αυτής της αδελφοποίησης να το μεταλαμπαδεύσετε και στους δημότες μας και στους Σιφνιούς και στους Ριανούς. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να σας διαβεβαιώσω απροσχημάτιστα ότι η Δήμη μας, είμαι σίγουρος και ο Δήμος της Σύφνου και ο Δήμος της Σύρου, αλλά και η Περιφέρεια, η οποία εκπροσωπείται απόψε εδώ, θα συμβάλλουμε στο πλαίσιο και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, όχι μόνο των οικονομικών, με κάθε τρόπο, ώστε να ενισχύσουμε αυτή την αδελφοποίηση, να ενισχύσουμε αυτή τη σύνδεση των δύο συλλόγων και αυτή η σύνδεση να αποτελέσει έναν προπομπό, όπως προανέφερα, για μια καλύτερη συνεργασία ακόμη περισσότερο των δύο νησιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάκης Δαδάος, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του κύριου Γεώργιου Λιονταρίτη, Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ δεν μπορώ να αποτελέσω εξαίρεση. Αναγκαστικά θα μου επιτρέψουν οι σεβαστοί πατέρες να υποσχελίσω το πρωτόκολλο των εκφωνήσεων και συντομία χρόνου. Χαίρομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο Προέδρους, οι οποίοι με κάλεσαν σήμερα στην σημερινή εκδήλωση αντιποποίησης των δύο συλλόγων. Δύο συλλόγων που πραγματικά είναι δύο κύτταρα, τα οποία τρέφονται και μεγαλώνουν σε δύο πολύ όμορφα νησιά, όπως είναι η Σύρος και η Σύφνος, τα οποία έχουν τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και για τον λόγο αυτό οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι απαιτήσεις πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ εύχομαι ολόψυχα αυτή η διαδικασία, αυτή η φιλία, αυτή η κοινή στόχη και η δράση να είναι συνεχόμενη καθ' όλη τη διάρκεια που θα ζουν αυτοί οι δύο πολιτιστικοί σύλλογοι, ώστε να προσφέρεται στα κοινά, γιατί η ουσία αυτή είναι ότι πραγματικά η προσφορά πολιτιστικών συλλόγων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Να είστε σίγουροι ότι θα σας ασκείτε κριτική. Είναι εύκολο να ασκείς κριτική. Το δύσκολο είναι να ασκείς σωστή κριτική. Να έχετε υπόψη σας ότι ένας σοφός είπε κάποτε ότι η διάθεση υπάρχει, αρκεί να μην την κόβουμε σε αυτόν που προσπαθεί. Εύχομαι καλή συνέχεια, να έχετε δύναμη και κουράγιο, ώστε να προσφέρετε στα κοινά. Εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή, όσο είμαστε ενεργεία, θα είμαστε δίπλα στους πολιτιστικούς συλλόγους, διότι πράγματι αυτός είναι το σκοπός και ο ρόλος και μιας περιφέρειας. Και θέλω να πω ότι πράγματι στο νησί της Σύφνου, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά επειδή σήμερα εδώ βρίσκεται ο έπαρχος της Μύρου, Σύφνου, Σερίφου και Κοιμούλου, έχετε έναν πάρα πολύ καλό έπαρχο, απευθύνομαι προς τους επισκέπτες της Σύφνου, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει δείγματα καλής συμπεριφοράς, αγάπης και εκτίμησης προς τα πολιτιστικά δρόμενα. Εύχομαι αυτή η διάθεση, κύριε Βενάκη, να συνεχιστείτε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση και εύχομαι πάλι αυτή η αγάπη, αυτό το δέσιμο, να έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου. Να είστε καλά. Και στο σημείο αυτό να σας διαβάσω το μήνυμα που απέστειλε η κυρία Χριστιανά Πάπιτση, Περιφερειακή Σύμβουλος, Εντεταλμένη Πολιτισμού Κυκλάδων. Αγαπητά μέλη των πολιτιστικών συλλόγων Ποσειδονίας και Σύφνου, σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας να προβείτε σε αδελφοποίηση. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και από κοινού δράση σε ένα ευρύ φάσμα ορθών πρακτικών που είμαι σίγουρη ότι θα οδηγήσουν με ταχύτερα βήματα στην πολιτιστική και όχι μόνο ανάπτυξη των Δήμων όπου εδρεύεται, ως εκπρόσωποι δύο πολλά υποσχόμενων νησιών της Ελλάδας, αλλά και ως κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πασχίζουν για αναγνώριση στον παγκόσμιο χάρτη. Η αδελφοποίηση είναι μια δέσμευση των πολιτών μέσα από συλλόγους όπως η δική σας, αλλά και των πολιτικών, των τοπικών αρχών, να λειτουργήσουν ακόμα πιο δυναμικά και επικοδομητικά. Εύχομαι καλή πορεία στα σχέδιά σας και είμαι στο πλευρό σας. Και πριν πραγματοποιηθεί η υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης, επ' ευκαιρίας της παρουσίασης του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλλισσά, να τον καλέσουμε να μας πει δύο λόγια. Ούτε εγώ προλογώ, απλώς και συγχαίρω τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μακεδονίας. Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Θέλω να ακολουθήσω μια κάποια εποχή και εγώ με το Σύλλογο του Πολιτιστικού, το Εκδραστικό Σύλλογο του Γαλλισσά,
την πορεία που έχει και η Ποσειδονία. Συγχαίρω και την κυρία Πρόεδρο της Σύφνου, είναι τόσο πολλά τα νησιά που τα μπερδεύω. Συγγνώμη. Θεώρησα καλό σε κάθε άνθρωπο που ήρθε από τη Σύφνο να προσφέρει ο πολιτιστικός σύλλογος του Γαρισιά το λουκούμι. Το γαρισιανό λουκούμι που φέτος κυκλοφόρησε το Γενάρη με την προτροπή του απόδημου γαρισιανού διευθυντή της γέφυρας Ρίο Αντιρίου με την λουκουμοποιία Δεναξά. Παρακαλώ, είχα αφήσει λουκούμια εδώ. Πού είναι? Κύριε Πρόεδρε της Ύπνου. Κύριε Πρόεδρε της Ύπνου. Χάρηκα πολύ, εσείς θα πάρετε δύο, του κάθε παιδί άλλο. Θα πάρετε... να σας κοινήσω. Θέλω και εγώ να ακολουθήσω τα κνάλια της Μακεδονίας και μια μέρα να πηδώ και εγώ στον Νικόλα ο Τσελεμεντέ, έτσι δεν είπαμε. Ναι. Εντάξει, το Σεπτέμβριο. Δικά σας και με τα προσφέρετε εμένα του Συλλόγου. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για την υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Να σας διαβάσω τι είναι αυτό που θα υπογράψουμε. Πρωτόκολλο αδελφοποίησης λοιπόν. Στην Ποσειδονία Σύρου, σήμερα 26 Απριλίου 2018, ημέρα της εβδομάδος 5η και ώρα 8, η υπογεγραμμένη, αφενός μεν, ο Νταλαχάνης Δημήτριος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας ο Ποσειδών, αφετέρου δε, η Ναδάλη Μαρία, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου, έχοντας τη σύμφωνη και ομόφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων μας, υπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο αδελφοποίησης των συλλόγων που εκπροσωπούμε, επειδή, πρώτον, έχουμε κοινούς σκοπούς και στόχους που είναι μεταξύ άλλων η ηθική, κοινωνική, εκπολιτιστική, πνευματική ανάπτυξη των μελών μας, η ανάδειξη και διάδοση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, καθώς και η αναβίωση, διατήρηση και διαφύλαξη των ηθών, των εθίμων και των λαϊκών παραδόσεων των τόπων μας. Δεύτερον, οι δύο σύλλογοι εδρεύουν στις Κυκλάδες, γεγονός που μας ενώνει ακόμη περισσότερο σε συνδυασμό με τα κοινά προβλήματα και προβληματισμούς που δημιουργεί η νησιωτικότητα. Και τρίτον, πρόθεση και των δύο είναι οι μεταξύ μας ανταλλαγές εμπειριών και γνώσεων σε σχέση με το πολιτισμικό υπόβαθρο των περιοχών μας και η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στην Ποσειδονία Σύρου και στη Σύφνο. Οι τρεις ανωτέρω όροι του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης μεταξύ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας ο Ποσειδών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου είναι ρεαλιστικοί και ελαστικοί, επεκτείνονται διαχρονικά, δεν θα είναι στατικοί και θα βελτιώνονται παραγωγικά. Αναγνωρίζοντας τα κοινά ωφέλη που θα προκύψουν και για τους δύο φορείς από την εφαρμογή του πνεύματος της εν λόγω αδελφοποίησης και από τη διατήρηση αυτών των δεσμών με κάθε δυνατό τρόπο, με σύνομο και δεοντολογικό τρόπο, υπογράφεται το παρόν πρωτόκολλο. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας ο Ποσειδών, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου. Να τους καλέσουμε. Εγώ μιλάω πιο δυνατά, πάντα. Πρώτα θα υπογράψει η αγαπημένη μας Μαρία, ως φιλοξενούμενη. Μετά θα υπογράψω εγώ, μου επιτρέψετε. Είναι λίγο πιο μεγάλη η δικιά μου υπογραφή. Και να δώσουμε τώρα τα αναμνηστικά της αδελφοποίησης. Έχουμε ετοιμάσει ένα αναμνηστικό δώρο για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σύφνου. Το ίδιο ακριβώς θα παραμείνει και στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ποσειδονίας. Και έχουμε το κάδρο που έχουμε φτιάξει το
πρωτόκολλο αδελφοποίησης για να παραμείνει στους τοίχους που ζουν όλα αυτά που ζουν και εμείς μαζί και ακούνε και βλέπουνε. Μαρία, αγαπημένη, να σου προσφέρουμε το πρωτόκολλο αδελφοποίησης και να είσαι σίγουρη ότι από εδώ και πέρα οι πορείες των δύο συλλόγων θα είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι μέχρι τώρα. Να είσαι καλά. Και αυτό το ωραίο αναμνηστικό για να μας θυμίζει τη σημερινή ημέρα με τα λογότυπα των δύο συλλόγων και την ημερομηνία. Να είσαι καλά. Εμείς θέλουμε να σας προσφέρουμε μια πιατέλα που φτιάξαμε και οι αντιπλάστες μας. Οι αντιπλαστικοί είναι τις πιο χαρακτηριστικές τέχνες της Ήφου, με μακριά ιστορία όπως γνωρίζετε. Και έχουμε γράψει πάνω ένα ποιητικό. Λίγο το αυτή η φιλία που έχουμε και πάντα θα κρατήσει, σαν το λουλούδι άνθησε και έχει μοσχομυρίσει. Από τον πολιτιστικό σύλλογο Σύφνου, στον πολιτιστικό σύλλογο Ποσειδονίας ο Ποσειδών, Ποσειδονία, 26 Τετάρτου 2018. Επίσης, κάποιες από τις εκδόσεις του συλλόγου μας, για το συλλόγο σας, η σημαία με το λογότυπο της Ήφνου, και ένα λουλούδι που δεν μ' αρέσει εύκολα. Όπως γνωρίζετε, ο πολιτιστικός σύλλογος Σύρου και οι γυναίκες του όλα αυτά τα χρόνια φτιάχνουν χειροποίητα γλυκά και ειδίποτα και προσφέρουν είτε στους καλεσμένους μας σε όλες τις εκδηλώσεις είτε τα χρησιμοποιούν για το παζάρι γλυκών που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Να σας προσφέρουμε κάποια από αυτά, τα οποία να είστε σίγουροι ότι είναι ίσως λιγότερο πιο γλυκά από ότι είσαστε όλοι εσείς εδώ πέρα σήμερα. Να είστε καλά. Χαλάμε λίγο το τηλεοπτικό, κύριε Παπαδημασία. Επί ευκαιρίας της παρουσίας του επίτιμου Προέδρου και δικαιωματικά ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια τόσο για τον πολιτιστικό σύλλογο Ποσειδονίας, αλλά όσο και για τον πολιτισμό της Σύρου. Νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να προσφέρει για τα προηγούμενα συμβούλια που εκπροσώπησαν τον πολιτιστικό σύλλογο, όσο και το νησί μας, στους εκπροσώπους του πολιτιστικού σύλλογου Σύφνου, ένα αναμνηστικό δώρο. Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχω υποχρέωση εγώ, με τη σειρά μου, να προσφέρω δύο αναμνηστικά ιστορικά βιβλία της Σύρου στα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων της Ήφνου και της Σύρου σε ανάμνηση της σημερινής μέρας που πρέπει να μείνει ορόσημο για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ήφνου, ένα ευρωπαϊκό ιστορικό της Σύρου. Και στον αγαπητό Δημήτρη, αυτό είναι από μένα και όλα τα προηγούμενα συμβούλια που μέχρι σήμερα στήριζε αυτό το Πολιτιστικό Συλλόγο της Ποσειδονίας. Έλα κοντά. Μαρία. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε τον Μάρκο σε εσένα και για όλη τη συμβουλία που πέρασα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, και τέλεια, όπως αυτό προσφέρουμε στον Δημήτρη, με ακριβώς το ίδιο κείμενο. Ευχαριστώ.
Αυτό απευθύνεται σε όλα τα δικά συμβούλια των περασμένων ετών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ωραία, και τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης. Θα υποδεχτούμε πρώτα το χορευτικό, από το λαογραφικό χορευτικό όμιλο «Η Σοφία της Παράδοσης». Για έλατε λίγο κοντά, παιδιά. Που θα μας παρουσιάσουν ένα ρεμπέτικο πρόγραμμα και στη συνέχεια θα απολαύσουμε και την χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σύφη. Yeah.